Μαρία, μια που είμαστε έτσι σε μεγάλο παράθυρο, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις? Τρεις εχθές, αναμένεται και σήμερα, νομίζω και εδώ η MRP θα βγάλει ο Δημήτρης ο Μαύρος. Ναι, και εμείς σε λίγο θα δημοσιεύσουμε το απόγευμα για την ακρίβεια. Θα σας έλεγα ότι λίγο πολύ τα πράγματα είναι αυτά που οσμιζόμαστε και εμείς στην κοινωνία. Mm-hmm. Είναι μικρότερου πολιτικού ενδιαφέροντος αυτές οι εκλογές, ακριβώς γιατί οι πολίτες μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο, διότι να θυμίσω ότι ήμασταν σχεδόν ένα χρόνο που περιμέναμε θα γίνουν εκλογές, τον άλλο μήνα θα γίνουν εκλογές κτλ. Εκτονώθηκαν πολιτικά την 21η Μαΐου. Τώρα θα σας έλεγα ότι τα στοιχήματα είναι διαφορετικά για το κάθε κόμμα. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι τουλάχιστον το 40% για να μπορέσει να ξεκλειδώσει το πλήρες μπόνους των 50 ευρών. Και αυτό φαίνεται ότι είναι εφικτό. Για το ΣΥΡΙΖΑ δίνεται ένας αγώνας επιβίωσης για να συντηρήσει τουλάχιστον τα ποσοστά που είχε την 21η Μαΐου. Mm. Δεν φαίνεται να μπορεί να το κάνει. Πιο κερδισμένος θα σας έλεγα ότι θα έβλεπα τόσο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής όσο και το ΚΚΕ, γιατί αυξάνουν λίγο τα ποσοστά τους στις καλές επιδόσεις που είχαν συγκριτικά με το 2019 το Μάιο του 2023. Α, θα τσιμπήσουν λίγο παραπάνω, ναι, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται, ναι. Τώρα κρίσιμη είναι η μάχη που δίνεται στην ουρά στα μικρά κόμματα. Περίμενε τώρα για να καταλάβουμε κάτι, γιατί το παρακολουθούμε έτσι τις τελευταίες ώρες και αυτό που λέγεται, Λάμπρο, για να μπεις και εσύ στην κουβέντα μας, είναι ότι παρατηρείται μικρή διακύμανση στα μεγάλα κόμματα, στα πρώτα κόμματα, από και θα παιχτεί ένα θρίλερ στα μικρά. Από ό,τι φαίνεται, νομίζω μας το περιβεβαιώσει και η Μαρία, οι αναποφάσεις είναι κυρίως από τα μικρά, η κινητικότητα είναι στα μικρά, οι αναποφάσεις που μένουν. Ναι, η κινητικότητα είναι εκεί. Να σας πω όμως ότι πιο πολλοί αναποφάσιστοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μετεωρίζονται μεταξύ του αν θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι. Η συμμετοχή είναι εκείνη που τελικά θα καθορίσει και είναι κάτι που δεν μπορεί να το εκτιμήσει η δημοσκόπηση αν τελικά θα πάμε να ψηφίσουμε. Το πιο πιθανό είναι η εκλογική μας συμπεριφορά να θυμίσει λίγο τη συμπεριφορά του 2012, όπου από τις εκλογές του Μαΐου στις εκλογές του Ιουνίου, 260.000 ψηφοφόροι επέλεξαν να μην πάνε να ψηφίσουν τον Ιούνιο. Το καλοκαίρι έχει προχωρήσει, έχουν κλείσει τα σχολεία, υπάρχει μια μικρή κινητικότητα. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για τους αναποφάσεις τους, και στη δεύτερη κάλπη οι αναποφάσεις υπολογίζονται ότι θα είναι τόσοι σε διψήφιο, ας πούμε, όπως ήταν στην πρώτη, ή θα είναι λιγότεροι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ήδη από τις έρευνες που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, οι αναποφάσεις ήταν κάτω και από το 6%. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν και δίνουμε εκτίμηση ψήφου, είναι ελάχιστη αναποφάσιστη. Είναι της τάξης του 3,5%. Με την εκτίμηση ψήφου, αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο απαλήφεται. Μάλιστα. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι οποίοι θα επαναλάβουν την ψήφο και θα πάνε στην κάλπη, περισσότεροι είναι από Νέα Δημοκρατία? Ναι, και θα σας έλεγα ότι η διαφορά θα διευρυνθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ασκήσει πολλές πιέσεις στα μικρότερα κόμματα που είναι στα δεξιά της. Συγγνώμη, βλέπουμε και τον κύριο Στούμπο που μπήκε στην παρέα μας. Με συγχωρείτε να μην είμαι αγενής. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, έλα Μαρία. Και φαίνεται ότι η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση υποχώρησης, παρά το γεγονός ότι άλλαξε παντελώς την προεκλογική του εκστρατεία, μίλησε για το πρόγραμμά του, έκανε προτάσεις. Όταν λες υποχώρηση, ότι... Μαρία, δηλαδή ήταν κάτω από το 20% αυτή. Αυτό καταγράφουμε, ότι θα είναι κάτω από το 20%, πάντα υπό την αίρεση της συμμετοχής. Όμως θα σας έλεγα ότι αν μου ζητούσατε να σας δώσω ένα τίτλο, θα σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη σίγαση, όπως όταν βλέπεις τηλεόραση και πατάς στη σίγαση γιατί θες, ας πούμε, να σηκώσεις το τηλέφωνο. Ό,τι και να λέει, οι πολίτες τον έχουν βάλει στη σίγαση και δεν τον ακούν. Στην τελευταία, στην προηγούμενη μάλλον δημοσκόπηση, ήταν στο 17, θυμάμαι καλά, στη δική σας, στη ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο 16,8, αλλά είναι εκεί περίπου τα ποσοστά του.